Λοιπόν, είμαστε πίσω με ένα ακόμα βιντεάκι. Έχα καιρό να κάνω βίντεο προπόνησης. Είμαι εδώ με τον μάνατζέρ μου που δουλεύαμε πριν. Και από χθες λέω, αύριο λέω να βγάλουμε βίντεο από τις προπόνησεις. Και σήμερα ξυπνάω. Έκανα personal, δύο personal το πρωί, την ιέρση, μετά έκανα την Αντωνέλα, μια άλλη ασκούμενή μου. Και ξεκινάω δουλειά και έχω ένα τεράστιο πόνο. Εγώ δεν αρρωστούσα ποτέ. Ποτέ δεν πονάει η υγεία μου, ποτέ δεν πονάει το κεφάλι μου. Είμαι ανεπηρέαστος από το σύμπαν. Και ξυπνάω και μετά. Ήμουν καλά όταν έκανα τα personal. Και μετά με πιάνει σφίξιμο στο στομάχι, λες και εγώ δεν ξέρω τι. Λες και πάνε, με τραβάνε, με ενοχλούν την κοιλιά. Και νιώθω έτσι λίγο φουσκωμένος, νιώθω λίγο. Χαμηλή ενέργεια δεν νιώθω, έχω πάντα άπειρη ενέργεια. Έχει μικρόφωνο και ο Γιάννης εντάξει. Φιερέτησε τον κόσμο εδώ πέρα. Γεια σας, Μάγκες. Λοιπόν, και να είσαι σοβαρός. Να πρέπει να είσαι professional. Είμαι professional. I'm professional, τέλος πάντων. Και που λέτε, το στομάχι μου, το κεφάλι μου είναι καλά, το στομάχι μου, ακόμα δεν έχω πάει τουαλέτα ευτυχώς, είμαι εντάξει, αλλά φουλ με τραβάει η κοιλιά μου και είναι αυτό που νιώθεις συνεχώς φιχτούς στους κοιλιακούς σου, όχι όλοι, δεν έχετε και όλοι κοιλιακούς, εγώ έχω κοιλιακούς τέλος πάντων, αλλά θα ξεκινήσω προπόνηση παρόλα αυτά. Ήταν η πρώτη φορά για να φανταστείτε πόσο με πονάει η κοιλιά μου που το έχω κάνει το γενικό μου ζέσταμα. Ήταν η πρώτη φορά που λέω να κάνω προπόνηση, να μην κάνω, αλλά δεν γίνεται να μην κάνω. Το καλό είναι ότι έχω τόσα χρόνια σταθερότητας, που όταν έχεις τόσα χρόνια σταθερότητας, είσαι σε φάση, είναι σαν φόρα, σαν να παίρνεις ταχύτητα και φόρα. Αν έχεις τόση φόρα, είναι δυσκολότερο να σταματήσεις. Σήμερα έχω μέρα υπερτροφίας, Spartan Plus. Ξεκινήσω. Ζέσταμα. Αλλά αν έχεις τόσα χρόνια σταθερότητας, είμαι σε φάση. Δεν έχω χάσει όλη μου τη ζωή προπόνηση, χάσει τώρα. Ούτε καν. Γενικά η σταθερότητα είναι το κλειδί σε ό,τι αν κάνεις. Ξεκινάω και ζεσταίνω, θα βγάλω και μπλούζα σε λίγο. Α, με βοηθάει κιόλας, μπράβο. Αυτό είναι καινούριο update. Ενώ βγάζεις βίντεο, βγάζεις τα κιλά. Λοιπόν, πάω για το δεύτερο ζέσταμα. Από ό,τι είδα, έχω κάνει. Να, τώρα με ξαναπιάνει. Δεν είναι συνεχόμενο. Είναι σε συγκεκριμένες στιγμές. Ωστόσο, ποτέ δεν παρουσιάζω αδυναμία στη ζωή μου. Δεν γίνεται να είσαι η καλύτερη έκδοση. Γελάει, αλλά. Δεν κάνω πλάκα. Δεν γίνεται να είσαι η καλύτερη έκδοση του εαυτού σου αν τη στιγμή που νιώθεις άσχημα σταματάς ό,τι έκανες. Έτσι δεν γίνεται τίποτα. Οπότε θεώρησα ότι είναι και καλή ιδέα να κάνω κανονικά το πρόγραμμά μου. Και μ' αρέσει να είμαι ο τύπος που όταν λέω κάτι το κάνω. Να σας πω γιατί. Τρεις, ωραία. Λοιπόν, στην προηγούμενη προπόνηση που είχα αυτόν τον προγραμματισμό πριν εβδομάδες, είχα κάνει 65 για 16 με 20 κάπου εκεί πέρα. Και μετά με μικρά διαλυματάκια 6 με 8. Τώρα πρέπει να κάνω 67,5 για 15 με 16 επαναληψούλες και μετά με μικρά διαλυματάκια 6 με 8. Θα δούμε αν βγει. Αλλά, τι έλεγα. Έλεγα ότι είναι σημαντικό όταν λες κάτι να το κάνεις, ανεξαρτήτως του πώς νιώθεις, γιατί έτσι χτίζεις την πειθαρχία που λέμε. Ακούμε συχνά τη λέξη πειθαρχία, αλλά κανείς δεν σου λέει τι είναι. Έτσι χτίζεις την πειθαρχία με τον εαυτό σου. Έτσι χτίζεις την αυτοπεποίθησή σου. Έτσι γίνεσαι ένα άτομο για το οποίο είσαι περήφανος. Γιατί αν λες πράγματα και μετά δεν τα κάνεις ποτέ, δεν δείχνεις δηλαδή πειθαρχία με τις πράξεις σου. Γιατί μέσω των πράξεων εξωτερικεύει την πειθαρχία, τότε είσαι ένα άτομο με χαμηλή αυτοπεποίθηση. Χαμηλή αυτοπεποίθηση στον εαυτό σου, το χειρότερο. Και καθόλου περήφανος. Γιατί πας κάθε βράδυ για ύπνο και σκέφτεσαι το βράδυ που είσαι ξαπλωμένος, έκανα αυτά που έπρεπε να κάνω σήμερα ή δεν τα έκανα. Σκέψου τώρα τι όθηση και ενέργεια και άπειρη ενέργεια νιώθω εγώ που κάνω εδώ και χρόνια κάθε μέρα αυτά που σκέφτομαι. Άλλη φάση. Και έτσι ξεχωρίζεις από όλο τον κόσμο. Οπότε μου αρέσει να πηγαίνω για ύπνο περήφανος. Γιατί αν κάνεις πράγματα για τα οποία δεν είσαι περήφανος, μετά μπαίνεις σε ακόμα μεγαλύτερη καθοδική τάση και αυτοσαμποτάρεσαι. Έτσι ζει ο περισσότερος κόσμος και απλά χειροτερεύει ασταμάτητα.
Δεν θες να χειροτερεύσεις τα μάτια. Θες να γίνεσαι. Κάθε μέρα όλο και καλύτερος. Λοιπόν. Για να δούμε. Αν είμαι. Φαντάσου να κάνω ρεκόρ. Πρέπει να κάνεις ρεκόρ. Πρέπει να κάνω ρεκόρ. Έχω κάνει τόσο motivation at speech, ακόμα δεν ξεκίνησε η προπόνηση, μετά τι θα γίνει. Ναι, δεν έχεις πει, είσαι ακόμα ζέσταμα ή έχεις μπει εργάσιμο σε. Α, ήμουνα ζεστάματα, καλά κάνεις και ρωτάς. Στα 60 τελευταίο ζέσταμα, δεν μπαίνουμε απευθείας στα κιλά, στα εργάσιμα σε, προετοιμαζόμαστε. Και τώρα θα μπω στα 67,5 όπως σας είπα, με στόχο 16 επαναλήψεις. Καλή ερώτηση. Στο αρχηγείο του Σοτσιαλικής Headquarters. Παίρνουμε πρώτα καλή στάση. Λοιπόν, αυτά θέλουν ταχύτητα τώρα. Κάθε προπόνηση έχει τον δικό της σκοπό για κάθε άσκηση. Μια άλλη προπόνηση μπορεί να κάνουμε πιο αργά τις επαναλήψεις. Μια άλλη προπόνηση πιο κριτικά. Μια προπόνηση με πάυση. Γιατί συχνά βλέπουν κάτι και μπερδεύονται. Όχι. Υπάρχουν 15 διαφορετικοί τρόποι να προγραμματίσεις μια άσκηση. Τρεις. Δεκαέξι. Μπα, 17. Αυτό βγήκε καλά. Τώρα τα οχτάρια θα είναι, τα εξάρια οχτάρια θα είναι δύσκολο. Βλέπε 15 δευτερόλεπτα το διάλειμμα μου. Δεν θα σηκωθώ καν. Οκ, θα σου πω. 15 δευτερόλεπτα είναι δύο ανάσεις, παιδιά. Αλλά έχω παρατηρήσει. Βασικά θα μιλήσω στο επόμενο. Μπαίνεις. Όπω. Τέσσερα. Το ρεκόρ έγινε πάντως. Έξι. Κάνω εξάρια για να βγουν όλα. Έχω όλα τρία σετ έξι. Παρακολουθείς το διάλειμμα, ε. Πω πω. Πονάει. Θα σου πω κάτι στο τέλος. Μπαίνεις. Τέσσερα. Μπα! Έξι. Άρα δύο. Τώρα στον αντρικό έχουμε 133 ώρες στο μεταξύ. Είναι σημαντικό να έχεις κάθε εβδομάδα το πρόγραμμά σου και να μην κάνεις τα ίδια για να μην κολλάει πρόοδος και να ανανεώνει το προγραμματισμό για να συνεχίζει πρόοδος. Μπαίνεις. Και να κάνεις τα ρεκόρ σου. Γιατί μόνο όταν ανεβαίνει η απόδοσή σου βελτιώνει το σώμα σου. Αν κάνεις τα ίδια, δεν βελτιώνεις. Άμα δύο. Τρεις. Πέντε. Είναι έτοιμο να κραγεί το στήθος μου. Και όμως... Ένα τελευταίο εξάρτητο. Θα σου πω κάτι στο τέλος. Για την υγεία. Πω πω... Μπαίνεις. Okay. Τρεις. Α. Πέντε. Α. Πω πω. Βγήκε. Βγήκε, εννοείται βγήκε. Τώρα θα βγάλω μπλούζα. Κάτσε να βάλω το μικρόφωνο. Στο... Μην το σταματάς. Κάτσε.
Κάτσε να δούμε πώς το έχω μείνει, δεν το έχω κλείσει. Ελπίζω να μην πιάσει καμιά αναγούλα, μόνο αυτό δεν θέλω. Λες να έχουμε βάγει το τσιαλί και να ξερνάει πριν το GTA 6. Ενδιάμεσα στο σετ. Ελπίζω όχι. Είναι αυτό λίγο φουσκωμένο, αλλά δεν πειράζει. Βλέπετε το πραγματικό φυσικ. Κάπως έτσι με τώρα. Πω, πω. Επόμενη άσκηση. Ω, μαλάκα, είμαι χάρη για πρώτη φορά έτσι. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι π.χ. μου λένε πάρε ντεπών. Όχι. Είμαι κάποιος που ποτέ δεν μπαίνει χάπια. Ποτέ μου ποτέ. Τίποτα. Πολύ ως τίποτα. Και με έχει βοηθήσει. Νιώθω πως πραγματικά κάνει τον οργανισμό μου πιο δυνατό. Τώρα τι άσκηση έχεις? Τώρα έχω κοπηλατική. 20 αρκετές επαναλήψεις. Νιώθω το στην κοιλιά μου εδώ, σφιχτή, αλλά με κακό τρόπο, με τον τρόπο της αρρώστιας. Αν 3-4-5 επαναλήψεις ζέσταμα. Δεν σταίνεσαι καθόλου ή όχι? Ω, μια χαρά είμαι. Αχ, κάνω λίγο διάλειμμα. Σκέφτομαι να ανοίξω παράθυρο, αλλά άμα το ανοίξω... Θα κρυώσει. Θα κρυώσω. Γιατί δεν νιώθω ωριακά... περίεργα. Και επίσης, παρεπιπτόντως, δεν θέλετε να παίρνετε ποτέ και χάπια αντιφλεγμονώδης όταν είστε εντός ή γύρω από την προπόνησή σας, να το ξέρετε. Γιατί δεν νιώθετε την πραγματική αίσθηση του μυς. Επειδή απευαισθητοποιεί τους υποδοχής του πόνου. Αλλά επηρεάζει δηλαδή και τη μυϊκή σου συναρμογή και την ώρα να νιώθεις τόσο το μυϊκό σύστημα. Μπορεί να τραυματιστεί και κάποιος από αυτό. Ναι, μπορεί. Γιατί άμα δεν νιώθεις τόσο τους μυς σου, μπορείς να καταλήξεις να κάνεις κάτι που δεν έχεις καταλάβει τόσο, επειδή δεν νιώθεις τόσο εκείνη την ώρα. Τραυματίζονται έτσι κόσμος. Σπάνια, αλλά ναι, γίνεται. Καλό να το ξέρεις. Φαντάσου να χάνω προπόνηση. Φαντάσου να βλέπει το βίντεο αυτό σου σε κόλληση. Δεν μπορεί να με σταματήσει. Το πήρα προσωπικά. Αλλά το νιώθω. Άλλες φορές... Και τα 9 στις 10 φορές που αρρωσταίνει κάποιος, πιστεύω είναι light. Μπορεί να ασκηθεί. Δηλαδή να πονάει λίγο το κεφάλι σου, να πονάει το λαιμό σου, εντάξει. Στο στομάχι είναι πολύ δύσκολο, γι' αυτό τους λέω συνήθως. Αν πονάει το στομάχι σου, καλύτερα άστο. Ωστόσο, εγώ δεν έχω προπονητή. Οπότε κάνω ό,τι θέλω. Είμαι unguided. Είναι ευκολότερο να δώσω συμβουλή σε κάποιον. Καλά, εντάξει, ξέρω τι κάνω, εννοείται. Αλλά μερικές φορές είναι ευκολότερο να δώσω συμβουλή σε κάποιον από το να... Τις ακολουθώ τις δικές μου συμβουλές, δεν είναι πως τις ακολουθώ. Δηλαδή αυτό πρέπει να κάνω, το κάνω.
Αν είναι δυσκολότερο να βλέπεις τον εαυτό σου από τρίτη εικόνα σε σχέση με τον κόσμο που κάθονται εγώ. Από τρίτο πρόσωπο. Περιμένω να παλύνει ο πόνος. Την κοιλιά. Μια διάταση δεν υπάρχει γι' αυτό που θα το βοηθήσει. Για το στομάχι. Να το απλώσω. Όχι ρε. Για τους μυς ναι, για το στομάχι όχι. Έχεις τουλάχιστον θα πάρει comments στο βίντεο. Φόπο. Να θυμάσαι αυτό το βίντεο την επόμενη φορά που αρρωστήσεις. Motivational, έτσι αλήκεις αρρωστημένος. Πέντε. Δύσκολο. Δύσκολο. Κάνω καλύτερες. Είναι δύσκολο γιατί έχω άρεστη τεχνική. Κάνω καλύτερες σκοπηλατικές. Πόσους είναι υγιείς, μπρο. Όλοι τις κάνουν όρθιοι λάθος. Θες να σε σκεφτώ όσο περισσότερο γίνεται παράλληλος με το έδαφος. Έτσι παίρνεις ισχυρότερο ρέσμα για την πλάτη. Θα σου πω τα σταρατικοπηλατικές. Πω. Το έχουμε κάνει και ρόου, ε. Μπαμ, όλο. Με τη μία, professional.